Στο πεδίο της πολιτικής, διότι είχαμε την άποψη ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε την άποψη ΠΑΣΟΚ. Να δούμε τι λέει και η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβερνώσα πλειοψηφία, με τη βοήθεια της κυρίας Άννας Ευθυμίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλημέρα, κυρία Ευθυμίου. Καλημέρα, κυρία Χαρδαλιάκη, κύριε Κωστίδη. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά. Κύριε Ευθυμίου, η βασική ερώτηση, τι πρέπει να περιμένουν οι πυρόπληκτοι από την αυριανή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στην Πεντέλη. Καταρχάς, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, γιατί μετά τις πυρκαγιές είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε δημόσια, να πω ότι είναι εικόνες που προφανώς λείπουν όλους τους Έλληνες και δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό που γίνεται. Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη και την ιδιαίτερη ενσυναίσθηση της κατάστασης αυτής. Και από εκεί και πέρα, όπως είδαμε ότι ήδη λήθησαν και ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για τους πυρόπληκτους, αύριο μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός με ειδικό κλιμάκιο, είτε των αρμοδιών υπουργών, είτε με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνει μια, αφού έγινε μάλλον, η αποτύπωση των ζημιών τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στις περιουσίες, να γίνει ένα ολικό σχέδιο, με ένα σχέδιο ολιστικής αποκατάστασης και των φυσικών καταστροφών, αλλά όπως είπα και στις περιουσίες. Θα γίνει η εκτίμηση λοιπόν της κατάστασης. Εγώ δεν μπορώ να βγω πιο μπροστά, αφόσον αύριο θα γίνει αυτή η σύσκεψη. Αλλά μέσα από τη σύσκεψη αυτή περιμένουμε να δούμε την αποτύπωση των αποτελεσμάτων αυτών, ώστε να ληφθούν άμεσα και τα υπόλοιπα μέτρα αποκατάστασης. Τώρα δέχεται η κυβέρνηση πειρά, κυρία Ευθυμίου, ανεπάρκεια, ολιγορία, ακούσαμε, καθυστερήσεις, δεν έχει γίνει τίποτα στην πρόληψη, επενδύεται μόνο στην καταστολή, υπάρχουν ευθύνες. Τι απαντάτε σε όλη αυτή την αυστηρή κριτική? Δύο πράγματα. Το πρώτο, σε επίπεδο ουσιαστικής διαχείρισης αυτής της κατάστασης, είναι ότι τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής πραγματικά έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Έχουμε μια κλιματική κρίση και κανένας δεν μπορεί να το παραγνωρίσει αυτό, ότι έχει βίαιες συνέπειες. Εμείς αυτές τις βίαιες συνέπειες που αποτυπώνονται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν προηγουμένως έτσι. Τώρα αυτές οι βίαιες συνέπειες έρχονται έτσι και με ταχύτητα τσουνάμι, να το πω αλλιώς. Επομένως, εμείς δημιουργήσαμε ένα Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό το Υπουργείο, επειδή επισκέφτηκα τον κύριο Κικίλια και έχω βιωματική εμπειρία, πήγα το ενίο συντονιστικό κέντρο και είδα τι δουλειά γίνεται εκεί. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τον real-time χρόνο που δίνονται και αποτυπώνονται τα δεδομένα, και αυτό έχει φανεί και από το πόσες φωτιές έχουν κατασβεστεί άμεσα εν τη γενέση τους, κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, σε επίπεδο Υπουργείου έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Αλλά περιθώρια βελτίωσης φαντάζομαι θα υπάρχουν. Δηλαδή πάντοτε υπάρχουν, κύριε Κωστίδη, περιθώρια βελτίωσης. Πάντοτε υπάρχουν, και όταν τα φαινόμενα είναι και τόσο μεγάλα, προσπαθείς να δεις και να αναδιατάξεις και να συγκροτηθείς τις δυνάμεις προς το που μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη διαχείριση αυτή. Και προφανώς και η κυβέρνηση είναι ανοιχτή και εκεί είναι τα αντανακλαστικά της. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κάνουμε μια αφοριστική πολιτική. Γιατί και στο επίπεδο πρόληψης, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Κόκαλη να λέει ότι δεν έγινε τίποτα. Υπάρχει το πρόγραμμα Αντινέρου. Δόθηκαν 476 εκατομμύρια, είναι το πρόγραμμα αυτό, εκ των οποίων έχουν συμβασιοποιηθεί και εκταμιευθεί ήδη τα 243 εκατομμύρια ευρώ. Για την προστασία των δασών, λέτε, έτσι, γιατί δεν ξέρουν ίσως όλοι το Αντινέρο. Ναι, είναι η πρόληψη. Το κομμάτι της πρόληψης μέσα από χρήματα που δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΤΑΙΠΕΔ και το ΔΔΕ κατευθύνονται στην πρόληψη των πυρκαγιών. Είτε για τη δημιουργία δασικών ζωνών, είτε για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Είδαμε πρώτη φορά δημιουργήθηκε αυτή η πλατφόρμα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Με όποια κριτική και αν δέχτηκε. Εμείς να δεχτούμε ότι μπορούμε να γίνουν και καλύτερα τα πράγματα εκεί. Όμως έγινε για πρώτη φορά αυτό το πολύ πράγμα. Αυτό ήταν πολύ σωστό μέτρο, γιατί πραγματικά και η γειτονικά οικοπαίδα που βλέπαμε με χόρτα κτλ. Έγινε μια δουλειά. Θα μπορεί να γίνει ίσως καλύτερα του χρόνου. Έγινε το πρώτο βήμα. Σε αυτό συμφωνώ. Να οργανωθεί καλύτερα. Προφανώς βρίσκουμε τα τροτά σημεία και τα επεμβαίνουμε εκεί για να τα κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Όμως δεν είναι ότι δεν έγινε τίποτα. Και στο πρόγραμμα Αιγίδα, που αφορά κυρίως την καταστολή, το 55% του των κονδυλίων έχει ήδη συμβασιοποιηθεί, είναι προς τελική υπογραφή με οριστικούς αναδόχους. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Πρέπει να γίνεται λεπτό. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά από τη μία μέρα
στην άλλη. Υπάρχουν δημόσιοι διαγωνισμοί και πρέπει και δημόσια και χρήματα, έτσι, χρήματα του ελληνικού λαού ή χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά πρέπει λοιπόν να είναι απολύτως ελεγμένα και ελέγχονται και από το ελεγκτικό συνέδριο. Επομένως, αυτά είναι αυτά που κάναμε εμείς. Από την άλλη, έρχεται η αντιπολίτευση, έχει μία, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, εντελώς ισοπεδωτική πολιτική, χωρίς γόνιμες προτάσεις. Δηλαδή, επισκέφτηκε ο κ. Κασελάκης το ενιαίο συντονιστικό κέντρο. Παρότι ο κύριος Κικίλιας, όπως ο ίδιος είπε, του έδειξε πώς γίνεται η διαδικασία της κατάσβεσης, πόσα καναντέρ εκείνη την ώρα από ενιαία μέσα κυκλοφορούσαν, ο ίδιος βγήκε και είπε μετά ότι κυκλοφορούσαν μόνο τρία. Αυτό έχει τεράστια διαφορά το να κάνω μια επικοδομητική αντιπολίτευση με προτάσεις, γιατί δεν ακούσαμε προτάσεις. Δηλαδή και ο κύριος Κόκαλης είπε πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Δεν μας είπε τι έχει γίνει στο κομμάτι της πρόληψης ή τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Αλλά έχει μια τεράστια λοιπόν διαφορά από τη μαύρη προπαγάνδα που γίνεται. Αντιστοίχως βέβαια και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για προπαγάνδα την κυβέρνηση, ότι προσπαθείτε να τα παρουσιάσετε όλα τέλεια. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, κυρία Ευθυμίου, και για αυτή την πρόταση-πρόκληση, ας πούμε, του κυρίου Κασελάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον Πρωθυπουργό για κοινή περιοδία στις πυρόπληκτες περιοχές, πώς σας φαίνεται? Εντάξει, ο κύριος Κασελάκης έχει επιδοθεί σε μία σειρά αναρτήσεων συνεχόμενη ως ένας όμως influencer. Και το λέω αυτό γιατί θα στηριχτώ σε δύο περιστατικά και για να απαντήσω στο ερώτημά σας ότι εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι η επικοινωνία. Άρα στο ερώτημά σας απαντάω με αυτό. Και πώς επιστηρίζω την απάντησή μου? Με δύο περιστατικά. Τα δύο περιστατικά είναι ότι ο κύριος Κασελάκης έκανε πρώτον μία ανάρτηση για την υιοθεσία σκυλιού από ένα σκυλάκι το οποίο βρέθηκε στα Καμένα και αντέδρασαν οι ίδιες οι φιλοζωικές οργανώσεις. Τελικά δεν το υιοθέτησε. Δεν μπορούσε να υπερβεί τις διαδικασίες τις συγκεκριμένες. Άρα γιατί βγήκε να το πει? Ας πει ότι προτίθεμαι ότι και είμαι στις διαδικασίες να το κάνω. Ένα αυτό, επικοινωνία καθαρή. Και από την άλλη, η πλήρης αφωνία για τον κύριο Παπά, τον Ευρωβουλευτή, για τις δηλώσεις αυτές, τις οποίες ήταν απολύτως προσβλητικές για τα σώματα ασφαλείας και για τους αστυνομικούς. Είδαμε ότι βγήκε η Ένωση Αξιωματικών Αττικής και κατέκρινε τις δηλώσεις του κύριου Παπά. Η Νέα Δημοκρατία ζητά την αποπομπή του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σωστά, κυρία Ευθυμία? Εύλογο είναι αυτό και αυτονόητο. Αντί όμως γι' αυτό, έχουμε δύο μέρες μια εκοφαντική, μα πλήρη εκοφαντική αφωνία και ξέρετε. Ο κ. Κόκαλης είπε ότι σήμερα ενδεχομένως να έχουμε μια ανακοίνωση. Ναι. Όχι, άκουσα ότι ο κ. Κόκαλης είπε ότι ήταν μια ιδιωτική συνομιλία. Συγγνώμη, ποιος είπε ότι εγώ είμαι πολιτικός όταν μπαίνω στη Βουλή και βγαίνω από τη Βουλή ή όταν κάνω τις δημόσιες εμφανίσεις μου και αυτή η ιδιότητά μου δεν με ακολουθεί και στην ιδιωτική μου ζωή και σε όποιες ιδιωτικές συνομιλίες έχω? Προφανώς. Η πολιτική μου ιδιότητα εκφράζει την παιδεία μου, την κουλτούρα μου που με ακολουθεί σε κάθε κοινωνική μου και ιδιωτική μου έκφανση. Και αυτό κρίνεται. Εντάξει, είναι μια θέση, την ακούμε και αυτήν, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Κόκαλη πριν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια συνέχεια. Δεν μένουμε μόνο στην Ευρωβουλή και μετά την Ευρωβουλή. Υπάρχει και, δηλαδή, δεν μπορεί να. Πρέπει να συμβαδίζουν κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, κύριε Κωστίδη, σε κάθε έκφανση και τη ιδιωτικότητά μα και οποιαδήποτε τοποθέτηση. Άλλο ιδιωτικότητα, βεβαίως κι άλλο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σε αυτό συμφωνώ. Μαλακρινόμαστε, δηλαδή, και σε οποιαδήποτε κοινωνία και συνομιλία. Η παιδεία μα, η κουλτούρα μα, οι απόψει μα, οι αντιλήψει μα, όλο αυτό που είμαστε και εκπέμπουμε στο πολιτικό μα, στην πολιτική μα ζωή, κρίνεται κάθε φορά. Είτε είναι ιδιωτική, είτε είναι πολιτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Εύθυμιο. Εγώ δεν ξέρω αν έχω 30 δεύτερα. Έχω, όχι, αν για το επόμενο θέμα, για μετά. Αν σου δίνει η αρχισυντάκτρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.